Η Άννα Παναγιωτοπούλου μίλησε στην κάμερα του Happy Day και την Ελένη Μουστάκη. Παρά το ότι απέχετε λίγο αυτό το διάστημα από το θέατρο. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι έχω φύγει. Βέβαια. Πέρασα ένα θέμα, ένα μεγάλο θέμα με την αδερφή μου. Έχασα την αδερφή μου και την έχασα πολύ άσχημα. Εσύ είσαι μία καλονή, παιδί μου. Κόλαξη, είσαι πονηρούλη. Με την τηλεόραση δεν είχα ποτέ ιδιαίτερα καλή σχέση. Είχα πάρα πολύ καλή σχέση με τη Σουσού και την αγάπησα. Ειδοποίησε τον Περικαλό να με αναμένει στο σαλόνι και να μου παίξει στο πιάνο λιγουλάκι Σοπέν. Σας τέριαξε και ο ρόλος Γάντι όμως. Το δουλέψαμε. Δεν είμαι έτσι. Δεν τέτοια τρελή, μάλιστα. Παναγία μου! Να, πώς κάνεις εσύ. Ξέρε, παιδί μου, ξέρεις τι ώρα είναι, τι θα πω πάλι. Μάμε στο σπίτι της Βουγιουκλάκη που μπαίνανε, βγαίνανε. Και έφυγα χωρίς να με πάρουν χαμπάρι. Έφυγα έτσι. Που μία αυτή η κακομοίρα ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το τι λέγανε για αυτήν. Ήταν πολύ καλή συνάδελφος, ήταν πολύ εντάξει. Δηλαδή, πολύ εντάξει. Τι λέγανε για εκείνη, τι ας πούμε επικρατούσε αυτό την εποχή. Αυτό που επικρατούσε γενικώς ήταν ότι είναι μία σκύλα. Ναι. Που δεν ήταν. Κλείνουμε το τσάπ για να μην μπουκώσει. Κλείστο, μα θα σου μπουκώσει το αυτοκίνητο, κλείστο. Reality μόδας. Όλο αυτό το πράγμα με τη μόδα μου δημιουργεί μια ανατριχίλα. Δεν ξέρω τι, νομίζω ότι είναι κάτι που είναι πολύ ψεύτικο. Τα κορίτσια αυτά μετά τα βλέπουμε πολλές φορές να μεταπηδούν και στο χώρο της υποκριτικής. Ας πούμε η νικήτρια η περσινή έπαιξε τις κούκλες του Ίψεν. Τι? Ποιος ξέρει, μπορεί να το έκανε γιατί αυτοί που είναι γνωστοί κάνουν και γίνονται και τέτοια. Αυτό. Του τρελού. Ναι, ότι την είδαν εκεί, παίζουν και πώς τον λένε έναν που ήταν στο Survivor και τώρα είναι... Ο Ντάνος. Ο Ντάνος. Ένας Ντάνος ας πούμε τώρα είναι ηθοποιός. Ναι. Παίζεις αυτό. Είναι σαν να είμαστε απόκληροι από την κοινωνία, θα πει δηλαδή. Τελείως. Όποιος θέλει μπαίνει, δεν βαριέσαι. Ο Σεφερλής είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος. Εμένα δεν με τραβάει αυτό που κάνει, αλλά το σέβομαι. Το σέβομαι γιατί το κάνει με πολύ προσοχή. Άρα όλο αυτό που λέγανε ότι δεν είναι άξιος να πάει στο παλάς. Σιγά το παλάς, μωρέ, σιγά. Τι είναι το παλάς πια δηλαδή. Ναι. Τι είναι ο Παρθενώνας, είναι το παλάς. Μετά υπήρχε συζήτηση αν μπορεί να πάει στην Επίδαυρο ή όχι. Στην Επίδαυρο μπορεί και να μην μπορεί να πάει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η Επίδαυρος είναι ένας ιερός χώρος.